Λοιπόν, για πάμε κύριε εδώ. Θα δείτε κοντά μας τον κύριο Παπαφλωράτο, νομικό και καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Τον καλημερίσουμε, τον ευχαριστήσουμε που είναι εδώ. Καλημέρα. Και τον φτέραρχο τον κύριο Ιατρίδη. Καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλή καλό μήνα επίσης να είστε καλά. Ο Μανώλης φυσικά θα παραμείνει εδώ μαζί μας. Γιατί εδώ τι γίνεται τώρα, κύριε Παπαφλωράτο, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά τα θέματα, αλλά η Τουρκία βλέπουμε έχει μια επιμονή και μια αιμονή με τα ζητήματα αυτά. Είναι τώρα δίπλα στο ιταλικό πλοίο, το οποίο και παρενοχλεί ή και σε τελική ανάλυση λέει ότι ζήτησε την άδειά της. Μπορεί να έγινε κάτι τέτοιο. Μένει να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί από ιταλικής πλευράς. Ναι. Διότι υπάρχουν δύο σενάρια. Αυτό θα είναι σοβαρό αν έγινε. Φυσικά θα είναι σοβαρό. Έχουμε πει βέβαια πολλές φορές ότι οι Ιταλοί ακολουθούν τη δική τους πολιτική. Ξέρουμε ότι στα περισσότερα των θεμάτων δεν ταυτίζεται με τα ελληνικά συμφέροντα. Mm-hmm. Η κάθε χώρα κοιτάει τα συμφέροντά της. Εμπροκειμένου όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο και έχει καταδικαστεί από όλα τα Υπουργεία Εξωτερικών παγκοσμίως. Ούτε το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών το έχει αποδεχτεί. Επομένως, εδώ δημιουργείται ένα μείζον θέμα. Βεβαίως, πρόσεξα στο ρεπορτάζ του κ. Κωστίδη ότι έλεγε πιθανώς σε συμφωνία με την Ιταλική κυβέρνηση, το έπραξε η Ιταλική εταιρεία. Mm. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε αν όντως η Ιταλική κυβέρνηση ήταν ενημερωμένη και συνέστησε στην Ιταλική εταιρεία να πράξει τη συγκεκριμένη κίνηση. Mm. Άρα υπάρχουν ακόμα στάδια, αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν επιβεβαιωθεί. Πάντως δεν θα πρέπει να ψαχνόμαστε. Το ότι ψαχνόμαστε δεν είναι κανονικό. Το ότι ψαχνόμαστε. Τι εννοείται. Mm-hmm. Για το τι ακριβώς έχει γίνει στην περιοχή, αν ρώτησε, δεν ρώτησε το Ιταλικό πλοίο, αν περνάει τη Τουρκία όλη αυτή η αυθαιρεσία, περί αυτού δεν πρόκειται. Η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Εντάξει. Την οποία συνεχίζει ακατάπαυστα. Παρά τη διακήρυξη των Αθηνών. Και βλέπουμε μέσα στο τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι ενέργειες αυτές. Ενδεχομένως να εντάσσεται στην προσπάθεια της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, βλέποντας ότι και η Γαλλία αποδυναμώνεται, mm. διότι ο κ. Μακρόν είναι σε δύσκολη θέση. Να μην το ξεχνάμε και θα φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε και για τα χθεσινά αποτελέσματα. Βεβαίως. Και προφανώς νομίζω ότι υπάρχει ένα πεδίο δραστηριοποίησης. Την ίδια ώρα που και στις Ηνωμένες Πολιτείες βλέπετε ότι υπάρχει μια τρομερή πολιτική ένταση. Ο κύριος Μπάιντεν θεωρείται ήδη ένας αδύναμος υποψήφιος. Δεν ξέρουμε καν αν θα είναι υποψήφιος καταρχήν μέχρι το Νοέμβριο. Άρα νομίζω ότι υπάρχει ένα πεδίο. Ένα κενό το οποίο θα μπορούσε να μεταλλευτεί. Παπαθωράτε μου, να το ρωτήσω έτσι όπως συζητούσαμε πριν με τον Δημήτρη και με τον Πανώλη, να δούμε το χάρτη τον παγωμένο. Με την υφαλοκρηπίδα που έχει διαχειρίξει η Τουρκία, έχει ανακοινώσει η Τουρκία και έχει στείλει και στον ΟΗΕ τα σχετικά έγγραφα. Και να ρωτήσουμε το ίδιο και εσάς. Στα 6,1 μίλια ανατολικά της Κρήτης, μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Είπαμε, αυτή είναι η άποψη της Τουρκίας. Λέω, και υπάρχει η άποψη της Ελλάδος που εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, μάλιστα. που λέει αυτό το οποίο προβλέπει η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι. Την οποία δεν αποδέχεται η Τουρκία. Αλλά η Τουρκία είναι από τα ελάχιστα κράτη που δεν την αποδέχονται. Μάλιστα. Όταν την έχουν αποδεχθεί, εμείς μπορούμε να κάνουμε στα 180. Εμείς έχουμε το νόμιμο δικαίωμα. Μπορούμε λοιπόν. Το νόμιμο δικαίωμα. Μπορούμε, λέω εγώ. Ξαναλέω. Άλλο τι δικαίωμα νόμιμα έχω. Δικαίωμα. Το αν μπορώ να το κάνω εγώ. Αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλης. Μάλιστα. Δεν θα το αποφασίσει ένας καθηγητής, ούτε ένας στρατηγός. Θα το ασκήσεις αυτό. Αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο μπορεί να το ασκήσει. Έχεις όμως το νόμιμο δικαίωμα. Αλλά να μην το έχεις καθόλου. Mm-hmm. Κύριε Παυλόπουλε, mm-hmm. εδώ έχουμε ένα δικαίωμα το οποίο είναι κατοχυρωμένο στη σύμβαση του δικαίου της θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι του Δεκεμβρίου του 1982 και την οποία αποδέχονται σχεδόν το 98% των κρατών. Εσείς, κύριε καθηγητέ, αισθάνεστε ότι κάτι αλλάζει με την Τουρκία, γιατί όπως σωστά είπατε, έχουμε ένα διάστημα. Πόσο είναι κανένας, μήνας, ενάμιση, ίσως και παραπάνω, που η Τουρκία έχει κάποιες συνεχείς προκλήσεις, παρατηρούμε, ναι. κόντρα στη διακήρυξη. Και μέχρι και ταϊφούν ακούσαμε προχθές πάλι. Έτσι. Τα ακούσαμε. Την αφυζή των νησιών την ακούμε κάθε τρεις και λίγο. Και τι γίνεται. Γαλάζια πατρίδα να το βρούμε στο βράδυ στο τραπέζι. Η διακήρυξη των Αθηνών ήταν μια κίνηση τακτικής. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Άλλο τακτική, άλλο στρατηγική. Η στρατηγική της Τουρκίας δεν θα αλλάξει εν μία νυχτή. Συγγνώμη, η στρατηγική της Τουρκίας, σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εταίρο του κ. Ερντογάν, επίσημα μιλάω, βάσει τη ομιλία του, είναι ότι ονειρεύομαι κάποια στιγμή να εντάξω τη Θράκη, τα νησιά και τη Θεσσαλονίκη στα τουρκικά σύνορα. Το είπε. Το είπε. Δεν το λέω εγώ. Το είπε μπροστά στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο. Είπε, δεν είναι φήμες. Όχι βέβαια. Το έχουμε μπροστά στην ούτε κάμερα. Ερμηνεία. Ούτε ερμηνεία. Έτσι. Είπε αυτό το πράγμα. Τώρα, άρα τι γίνεται λοιπόν, τι βλέπετε. Επομένως θα πρέπει. Εκμεταλλευόμενη Τουρκία και το περιβάλλον που λέτε, το οποίο είναι ασταθές αυτή την ώρα. Ακριβώς. Υπάρχει ο πόλεμος κάτω στην Μέση Ανατολή. Που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, αν εμπλακεί πλέον και ο Λίβανος και η Χεσμπολά. Υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι αυτό που λένε, ο λύκος είναι ένα μπούλα χαίρεται. Εμείς έχουμε πάντα τεταμένη την προσοχή μας, συνεχίζουμε τα εξοπλιστικά μας προγράμματα, ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη και από εκεί και πέρα παρατηρούμε
έχοντας σταθερές και πάγιες θέσεις. Γιατί από την αρχή το είχαμε πει και την περίοδο ακόμα που είχαμε διακήρυξη των Αθηνών, ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η έκανε φύγει από τις κόκκινες γραμμές. Ήταν ξεκάθαρες. Και θυμάμαι τα συνεχή ερωτήματα του κ. Παυλόπουλου, αν υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας. Ναι. Και θα θυμίσω ότι και ο κ. Έντογαν δεν τα πήγε τόσο καλά στις δημοτικές εκλογές. Mm-hmm. Και εδώ το κυβερνητικό κόμμα δεν εθριάμβευσε στις ευρωεκλογές. Άρα λοιπόν δεν έχουν πλέον την ίδια ισχυρή θέση όπως ήταν πρώτων εκλογών αυτών. Ίσως υπήρχε ένα περιθώριο εκείνο το διάστημα. Τώρα πλέον έχουν αλλάξει συνθήκες. Ο κ. Έντογαν πρέπει να ικανοποιήσει το εθνικιστικό του ακροατήριο, διότι έχει διαρροές προς τα δεξιά. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Πήρε 6,2% το κόμμα του Ιούερ Μπακάν. Κύριε Παπαφλωράτε, πριν πάμε στον Πτέραρχο, θα έλεγα Μανώλη να μας δείξει ξανά αυτό το χάρτη. Α, το δημοσίευσαν που... ακριβώς τα μέσα ενημέρωση για να συζητήσουμε. Γιατί εδώ το περιβάλλον διαφοροποιείται. Η Τουρκία επανέρχεται στη στρατηγική της. Όχι, επανέρχεται. Εκεί είναι δηλαδή. Σταθερή. Άλλο η τακτική, άλλο η στρατηγική. Καλά το λέει ο κ. Παπαφλωράτος. Και πάντως κάτι. Έχει απόλυτο δίκιο. Κάτι σημαίνουν αυτοί οι χάρτε. Είναι φιβολάνε έτσι αδιάφορα. Είναι ο χάρτη, είναι η εφημερίδα Τουρκία με τα βίντεο που ανεβάζει στην ιστοσελίδα τη, όπου αναφέρεται και λέει ότι η τουρκική υφαλοκρηπίδα εκτείνεται σε ένα επίπεδο που οι Έλληνες δεν μπορούν να έχουν τέτοια υφαλοκρηπίδα. Υποστηρίζει ότι η Τουρκία πάει με τις ναύτιξες και βάζει ένα τέλος στα όνειρα των Ελληνών Κυπρίων κτλ. Το ζήτημα είναι, δεν θέλουν να σκέφτονται ότι ενώνεται η Ελλάδα με την Κύπρο σε επίπεδο υφαλοκρηπίδας, πάντα λέω. Ναι. Θέλουν να υπάρχει η γαλάζια πατρίδα, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, και επιμένω σε αυτή τη λογική και τη θεωρία. Τώρα. Και η Τουρκία, επειδή περνάει μια περίεργη φάση, και θα σας πω, θα σας εξηγήσω. Σήμερα είναι μια κρίσιμη ημερομηνία, 1η Ιουλίου. Είναι μια κρίσιμη ημερομηνία, διότι σήμερα όλοι περιμένουν ένα κατηγορητήριο στα δικαστήρια της Τουρκίας. Ναι, ναι. Για μια δολοφονία ενός γκρίζου λύκου, του Συνάνατες, επίδοξου ηγέτη των γκρίζων λύκων, όπου δολοφονήθηκε. Ναι. Αν σε αυτό το κατηγορητήριο θα υπάρχουν πολλά ονόματα ηγετικά στελέχη του κυβερνητικού εταίρου, του Μπαχτσελή. Όχι του ιδίου, των στελεχών του. Μάλιστα. Υπήρξε συνάντηση Ερντογάν Μπαχτσελή ξανά και ξανά. Γίνονται διάφορες διαβουλεύσεις. Μπορεί να αναβληθεί η δίκη. Μάλιστα. Ανάλογα το κατηγορητήριο και τα ονόματα, θα δούμε και το μέλλον της τουρκικής κυβέρνησης. Σας το λέω από τώρα ότι εκλογές στην Τουρκία δεν θα έχουμε το 2028. Αλλά. Πιο νωρίς. Πιο νωρίς βλέπεις. Αυτό μας λένε όλοι. Μάλλον 2025 τέλος, 2026. Άρα κάτι αλλάζει λοιπόν εκεί. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν ξέρω αν είναι θετικό για μας. Εμένα η πληροφορία. Εδώ λέγαμε ότι έχουμε μια σταθερότητα και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Έχουμε ένα περιβάλλον στόχος, πια που είναι διαμορφωμένο. Αν αυτό αποσταθεροποιηθεί για κάποιους λόγους, οπωσδήποτε και την Ελλάδα θα την προβληματίσει αυτό. Επίσημα 2028. Εντάξει, ας το πείτε. Δύο πράγματα θα σας πω. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα ενημερώσουμε. Το 2028, για να επανεκλεγεί ο Ερντογάνος Πρόεδρος, πρέπει να πάει καταρχάς πρόορες εκλογές. Mm-hmm. Πρώτο. Δεύτερον, έχει κάνει πολλές συναντήσεις ο Ερντογάν με την αξιωματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Σπάνιο πράγμα. Ναι. Ο σκιώδης υπουργός της αντιπολίτευσης για τα οικονομικά, συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών για 4 ώρες. Ασυνήθιστη συνάντηση. Βέβαια. Άρα γίνονται διάφορες διαβουλεύσεις για πολλά θέματα για το μέλλον της Τουρκίας. Τις οποίες θα τις δούμε μετά από τη φαίνεται. Ενδεχομένως να δούμε και αλλαγές και στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Να μην είναι ακριβώς όπως προεδρικό τώρα, έτσι όπως είναι, και να πάμε σε μια άλλη αλλαγή. Όλα αυτά μάλλον θα γίνουν κάπου το 2025 τέλος, 2026. Μας προετοιμάζει για πολύ σημαντικές αλλαγές. Υποψήφιο Ερντογάν για την Προεδρία, αλλά μπορεί να έχουμε και Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Με ένα άλλο σύστημα, σου λέει. Ναι. Για πάμε στον Πτέραρχο. Τι λέτε, κύριε Πτέραρχο, γιατί εδώ. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε ότι. Πριν. Και όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Παπαφλωράτος, η διακήρυξη των Αθηνών ήταν ένας τακτικισμός και όχι ουσία. Για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της. Και βλέπουμε σιγά σιγά η Τουρκία να επανέρχεται, όχι μόνο σε ρητορικό επίπεδο που την παραβίαζε Πολάκης την διακήρυξη των Αθηνών, και επί το πεδίο, έστω και κατά αυτήν την έννοια. Μην ξεχνάμε ότι η κυρία Μελώνη προημερών κάλεσε επισήμως τον κύριο Ερντογάν να συμμετέχει στην σύνοδο των G7 που δεν είναι μέλος και εκεί είχε συναντήσει ο κύριος Ερντογάν. Επίσης, βέβαια, ο στόχος του στην Ισπανία και στην Ιταλία ήταν περισσότερο για τα Eurofighter που είναι ένας διακαής πόθος. Και βεβαίως πάνω σε αυτό πιθανώς να συζήτησε και για αυτή την συνεργασία για την πόντιση του καλωδίου. Μένει να το δούμε προς το παρόν. Βέβαια, η Ιταλία δεν είπε ούτε ναι ούτε όχι. Αλλά
Το θέμα, όπως πολύ σωστά το θέσατε, εμείς δεν πρέπει να περιμένουμε. Ήδη θα πρέπει η διπλωματία μας να έρθει σε επαφή με την Ιταλία ή να διαμαρτυρηθεί εντόνως. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κύριος Κωστίδης, αυτή η προσέγγιση του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Ζέλ έχει ένα στόχο. Τι θέλει ο κύριος Ερντογάν, ειδικά μετά τις δημοτικές εκλογές, τη στρατηγική ήττα που υπέστη. Επίσης, η νέα δημοσκόπηση στους νέους που έγινε προημερών, τα ξέρει ο Μανώλης ναι, ο Κωστίδης, έδειξε κάποια πράγματα τα οποία είναι εναντίον του Ερντογάν και προκαλούν ανησυχία. Τι έδειξε? Το 71% των νέων δεν είναι ευχαριστημένο με το επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχεται από την πολιτική του Ερντογάν. Επίσης, θέλει περισσότερες ελευθερίες, θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών και ότι οι γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τον άντρα. Μάλιστα. Επίσης, το 56% θέλει, το νέο θέλει να φύγει από την Ευρώπη, να φύγει από την Τουρκία να πάει στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και τα 2/3 που είναι και το πιο σημαντικό, των νέων θέλει περισσότερες ελευθερίες, θέλει περισσότερα δικαιώματα και επίσης ότι δηλώνει πλέον και αυτοπροσδιορίζεται ότι δεν είναι Ισλαμιστές που θέλει ο Ερντογάν, είναι πρώτον κεμαλιστές και δεύτερον ότι είναι Ισλαμιστές. Άρα θέλουν περισσότερη κοσμικότητα. Αυτό ήταν και ένα χαστούκι. Πάνω σε αυτό λοιπόν προσέγγισε τον Οζέλ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ένας άνθρωπος που διαβάζει πολύ καλά την Τουρκία. Το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή. Σωστά. Η χώρα την ξέρει πολύ Σωστά. καλά. Και λατρεύει τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή μπορεί να κάνει. Να δώσει εντολή και για δύο δημοσκοπήσεις την ημέρα και προεκλογικά. Δηλαδή. Α, τα τσεκάρει συνέχεια. Πάρα πολύ. Βάζει. Πάρα πολύ. Και του αρέσει να πρωταγωνιστεί και στις αλλαγές, στις μεγάλες αλλαγές. Ακριβώς. Ακριβώς. Και... Δηλαδή, ο Ερντογάν. Δηλαδή, αν διαβάσει αυτό που λέει τώρα ο πτέρυγος εδώ, ήδη μπορεί να διάβασε. Θέλει ο ίδιος να πρωταγωνιστεί σε αυτό. Όμως, αυτό όμως έχει σημασία για τα ελληνοτουρκικά. Mm-hmm. Δηλαδή, η Τουρκία θα περνάει μια φάση προς μια κατεύθυνση. Μεγάλων αλλαγών, βέβαια. Μεγάλων αλλαγών. Και εκεί χρειάζεται μια προσεκτική ανάγνωση και της Τουρκίας. Αυτή η προσέγγιση έχει μια και ένα κουβέντα για να πάμε στη Γαλλία. Αλλά. Την αλλαγή του συντάγματος. Ο Ερντογάν για να πάρει την πλειοψηφία πρέπει να προσεγγίσει τον Οζέλ. Mm-hmm. Να έχει, ας το πούμε, μια συνένεση. Γιατί ο Ερντογάν, άσχετα τι λέει, προσβλέπει σε μια άλλη προεδρία. Mm-hmm. Για να αλλάξει κάποια δεδομένα, ανθρώπινα δικαιώματα, οικονομία. Και επίσης η απειλή του κυρίου Ερντογάν είναι η φτωχοποίηση του τουρκικού λαού που θα υπάρξουν αντιδράσεις και βεβαίως αυτό που φοβάται είναι μια εσωτερική αστάθεια, γιατί κάποια στιγμή ο λαός θα εκραγεί, που θα απειλήσει το καθεστώς και τον ίδιο τον Ερντογάν. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν κάνει όλες αυτές τις κινήσεις και γι' αυτό αναφέρεται σε ασφάλεια, γι' αυτό άλλαξε και τον νόμο για την επιστράτευση και για τον πόλεμο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.